Καλό μεσημέρι στον κύριο Ζολομονίδη από την ΕΔΕΚ. Έχει μεγάλη σημασία να γίνουν όλες εκείνες οι συνεννοήσεις, αγαπητέ Νικήτα, και να τεθούν οι συγκεκριμένες βάσεις για το διαρκή συντονισμό μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου όσον αφορά το Κυπριακό. Από εκεί και πέρα, η δική μας πλευρά, η ελληνοκυπριακή, έχει αποδείξει πέραν βάσης αμφιβολίας ότι διαθέτει την καλή θέληση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Επίσης, επισημαίνουμε και τον καταλυτικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην όλη προσπάθεια, αλλά και οι προσπάθειες του Προέδρου της Δημοκρατίας προς αυτή την κατεύθυνση. Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, από την άλλη βλέπουμε την εμμονή τόσο του Τούρκου Προέδρου όσο και του κατοχικού ηγέτη για λύση δύο κρατών και αποδοχής της κυριαρχικής ισότητας. Εδώ είναι τα προβλήματα που θα πρέπει να βρούμε λύσεις. Εδώ είναι τα προβλήματα τα οποία θα πρέπει να αποφασίσουμε πώς θα προχωρήσουμε όσον αφορά την επανέναρξη των συνομιλιών σε σχέση με τα συγκεκριμένα θέματα. Θα πάμε σε συνομιλίες που θα υπάρχει στο τραπέζι η λύση δύο κρατών. Εμείς διαφωνούμε με αυτή την προσέγγιση. Θα πρέπει προηγουμένως να υπάρξει μια διευκρίνηση, μια διαδικασία και μέσω της Ελλάδας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών ώστε και ως λύση, δηλαδή και αυτοί που διαφωνούν με αυτή τη θέση θεωρούμε ότι θα ήταν εγκληματικό λάθος να είναι στο τραπέζι των συνομιλιών η λύση δύο κρατών. Οπότε θεωρώ ότι και η διασύνδεση των κινήτρων και παροχών που μπορεί να έχει η Τουρκία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει και εκεί να διασυνδεθεί η λύση του Κυπριακού, δηλαδή θα πρέπει να περνούν και οι παροχές που θα παίρνει η Τουρκία μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτως ώστε να υπάρξει ουσιαστική πίεση στην Τουρκία για να διαφοροποιήσει την θέση της στο πιο σημαντικό, κατά την άποψη μου, σημείο που αντιμετωπίζουμε σήμερα, τη λύση δύο κρατών και της κυριαρχικής ισότητας. Από εκεί και πέρα, όντως θα πρέπει να υπάρξει ένας ουσιαστικός συντονισμός μεταξύ της Κύπρου, μεταξύ της Ελλάδας, αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε να υπάρξει ένας ουσιαστικός διάλογος που να προχωρήσει στην έναρξη των διαπραγματεύσεων, στον ορισμό του εκπροσώπου των Ηνωμένων Εθνών. Αλλά, όπως είπα, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να μην αποδεχτούμε να υπάρχει στο τραπέζι των συνομιλιών και ως συζήτηση το θέμα της λύσης δύο κρατών.